Σοκ προκαλούν οι εικόνες με τα εγκάβματα δευτερού βαθμού που υπέστη ένας 22χρονος, ανασφάλιστος όπως καταγγέλλεται εργαζόμενος, στον χώρο της κουζίνας σε ξενοδοχείο στα Μάλια. Η κατσαρόλα με το καυτό λάδι έπεσε από τα χέρια του, με συνέπεια ο νεαρός να υποστεί σοβαρά εγκάβματα στο πρόσωπο και στα χέρια. Από ό,τι γνωρίζουμε και εμείς και σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες του εργαζόμενου, ήταν στην κουζίνα μέσα, πήγε να μεταφέρει μια κατσαρόλα με καυτό λάδι. Εκεί λοιπόν δεν θέλει πολλή ώρα να γίνει αυτό το τραγικό περιστατικό. Έπεσε η κατσαρόλα στο πάτωμα, σηκώθηκε ένα σύννεφο με καυτό λάδι, είχε σαν αποτέλεσμα να έχει εγκάβματα τόσο στο πρόσωπο όσο και στα χέρια. Αυτά είναι τραγικά περιστατικά. Πρέπει να καταλάβουν οι εργοδότες ότι από ότι πρώτη στιγμή, την πρώτη ώρα που μπαίνει ο εργαζόμενος, πρέπει να ασφαλίζεται. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες με τη μητέρα του 22χρονου να το μεταφέρει στο νοσοκομείο Σιτίας, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι δεν θα μείνουν ατιμόρυτοι. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην επιθεώρηση εργασίας, ενώ η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Αρχικά όταν τον είδα, έπαθα το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου, γιατί ήταν ένα παιδί καμένο, κυριολεκτικά από πάνω μέσα, από το πρόσωπο μέσα στα χέρια. Το παιδί είναι σε σοκ, δεν μιλάει αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε θέση να μιλήσει. Έχουμε ζητήσει ψυχολογική βοήθεια. Το παιδί πλέον παίρνει αγωγή, ιατρική αγωγή, αντιμετωπίζει προβλήματα πολλά. Εμείς λέμε ότι οι εργοδότες πρέπει να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες που τους αναλογούν και πρέπει να βοηθήσουν αυτό τον εργαζόμενο να αποκατασταθεί άμεσα. Οργισμένη και σοκαρισμένη μητέρα μας περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ο γιος της, αλλά και την αδιαφορία, όπως καταγγέλει των αρμοδίων, να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο και όχι μόνο. Νιώθω μέσα μου οργή, η αλήθεια του Θεού, και μεγάλο σοκ. Νιώθω σαν να πενθώ άνθρωπο. Αλλά πλέον έχουμε κινηθεί νομικά. Γιατί δεν επιτρέπεται ένα παιδί το οποίο καίγεται στη δουλειά του να αδιαφορήσουν, να καλέσουν ασθενοφόρο. Να διαφορήσουν παντελώς, να φέρουν ένα δικό τους γιατρό μετά από μία ώρα. Και το μόνο που είχαν να πούνε ότι δεν έχουμε λυθεί για τα εγκάβματα και δεν βρέθηκε ένα ασθενοφόρο να καλέσουν από το ξενοδοχείο να πάρει το παιδί να πάει σε ένα γιατρό στο νοσοκομείο. Και το μόνο που ακούσαμε είναι εντάξει, μωρέ, δεν είναι τίποτα. Κάτι ψηλιές. Έχει καεί σε όλο το πρόσωπο. Το πιο πολύ ζώρι του έχει πάει το μέτωπο. Η μύτη έχει κάτι στα χείλη του, στα μάγουλά του και έχουν καεί και τα δύο του χέρια. Ο 22χρονος παραμένει σοκαρισμένος, ενώ χρήζει ψυχολογικής στήριξης. Ο Νίκος Κοκολάκης ενημερώθηκε για το εργατικό ατύχημα, με τον ίδιο να στέλνει τα δικά του μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Ήδη έχει καταγγελθεί τόσο στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά και στον ΕΦΚΑ έχει δηλωθεί σαν εργατικό ατύχημα. Από ό,τι γνωρίζουμε, πρώτη φορά εργάστηκε σαν επαγγελματίας. Είναι καταδικαστέο. Εμείς λέμε ότι πρέπει να τηρούνται η υγιεινή και ασφάλεια στα ξενοδοχεία μέσα, πρέπει να τηρούνται η εργατική νομοθεσία και πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς όλους τους εργαζόμενους. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να πάνω απ' όλα να αποκατασταθεί το παιδί μου και ύστερα τα νομικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να μείνουν ατιμόρυτοι.